Αναταχτά χρονικά διαστήματα ασχολούμαστε με το θέμα των ηλεκτρονικών απατών, των διαδικτυακών, για να είμαι ακριβής, διαδικτυακών απατών σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, και ο υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ο κύριος Γιώργος Κορμάς, μας βοηθά. Απόλυτα βέβαια θετικός στις οχλήσεις μας, προκειμένου να ενημερώσουμε και να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο. Τελευταίο περιστατικό που μας ώθησε να πραγματοποιήσουμε σήμερα αυτή την επικοινωνία είναι το περιστατικό με ένα επιτίδιο, ο οποίος παρίστανε, προσέξτε, το διαβάσαμε και στην εφημερίδα στη Νέα Κρήτη σήμερα, αναλυτικό ρεπορτάζ, παρίστανε διοικητή της αστυνομίας με βασικό στόχο να αποσπάσει χρήματα από μια οικογένεια, ένα στρασίτατος απατεώνας. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Κορμά. Κύριε Κορμά, την καλησπέρα μας. Να σε ευχαριστήσω πολύ για ακόμα μια φορά. Δεν ξέρω, τα επίσημα στοιχεία, πριν αναφερθούμε λίγο στο περιστατικό με αυτόν τον απατεώνα, παρίστανε το διοικητή της αστυνομίας, τα επίσημα στοιχεία που έχετε στην κατοχή σας και έχετε συγκεντρώσει κατά τη διάρκεια εδώ, της θερινής περίοδου, στο μέτωπο των απατών, των διαδικτυακών, τι μας φανερώνουν, τι μας επιβεβαιώνουν, ποια είναι η τροχιά που ακολουθούν? Ότι η απάτη πλέον είναι online και μάλιστα σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά. Είχαμε πρόσφατα τις πυραμίδες που όντως ήταν ένα απίστευτο πράγμα αυτό που συνέβη. Πολλοί κόσμοι, εκατοντάδες συμπολίτες μας χάσαν τα χρήματά τους. Τα περιστατικά, τα μεμονωμένα που γίνονται στην Κρήτη, που αλήθεια είναι ότι είναι πολύ συχνά, ίσως χρειάζεται λίγο καλύτερη ενημέρωση ο κόσμος, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Μάλιστα τώρα πρόσφατα είχαμε και άλλοι, τώρα πριν λίγες μέρες πάλι απάτες. Παίρνουν, για παράδειγμα, πηγαίνουν επίσκεψη σε γιατρό. Του λένε, γιατρέ μου, δεν έχω λεφτά πάνω να σε πληρώσω. Και εκεί αρχίζουν και ζητάνε, στέλνουν μηνύματα και αφήνει, νομίζοντας ότι είναι σε τράπεζα ο κάθε γιατρός ή οποιοσδήποτε επαγγελματίας που θα σε πτώσει. Και δίνει τα στοιχεία του, δίνει το εξαψήφιο του που έρχεται στο Viber και πάει λέγοντας. Πρέπει μια και καλή να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν, οι τράπεζες δεν στέλνουν email που να ζητάνε κωδικούς. Τόσο απλό, τόσο παιδικό και τόσο πια συνηθισμένο να γίνεται απάτη κάθε φορά. Εδώ να τονίσω ότι και ένα 10% των παιδιών που υποτίθεται είναι καλύτεροι χρήστες του διαδικτύου, πέφτουν και αυτοί θύματα απάτης. Άρα λοιπόν, ένα θέμα το οποίο από εδώ και πέρα θα το βλέπουμε πολύ πιο έντονα να εμφανίζεται. Μάλιστα. Παρά λοιπόν τις ενημερώσεις που κι εσείς ο ίδιος παρέχετε και μέσα από την εκπομπή μας και γενικά στον τύπο, υπάρχουν άνθρωποι που μετατρέπονται σε θύματα μιας παράλογης νοοτροπίας και λογικής απατεώνων που δρούν πλέον ανεξέλεγκτα, και ίσως βέβαια, κύριε Κορμά, να εστιάσουμε και στη χαλαρότητα του καλοκαιριού, που ίσως βοηθάει αυτούς τους τύπους, αυτούς τους δράστους απατεώνες να προχωρούν σε αυτές τις ενέργειες. Ένα είναι αυτό, αλλά και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι και το ίδιο οι μηχανές αναζήτησης, αλλά πόσο μάλλον και τα κοινωνικά δίκτυα, δεν παρέχουν καμία προστασία στους καταναλωτές. Πολλοί καταναλωτές λοιπόν θύματα μας λένε, μα τη διαφήμιση αυτή την είδα στο Facebook. Πάτησα πάνω και νόμιζα ότι το είχε ελέγξει στο Facebook για να βάλει τη διαφήμιση αυτή. Αυτή ανεξέλεγκτη χρήση, σωστά. Θα πρέπει να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας ότι τα κοινωνικά δίκτυα δεν έχουν κανέναν έλεγχο στο ποιος διαφημίζεται. Ο οποιοσδήποτε μπορεί να διαφημιστεί νόμιμα ή παράνομα στα κοινωνικά δίκτυα. Γιατί είναι κάπως έτσι, πέφτουν πολύ εύκολα θύματα. Δηλαδή παρασύρονται από την επισημότητα, υποτίθεται, της όλης διαδικασίας. Οι απάτες, να το ξαναπούμε πάλι, είναι σε 2-3 σημεία, δεν είναι παραπάνω. Η μία είναι όταν μπαίνουμε από link σε ιστοσελίδα χωρίς να διαβάζουμε τα σχόλια, χωρίς να έχουμε καμία επαφή και παραγγέλνουμε σε περιβάλλοντα πολλές φορές δεν είναι κατάλληλα για κάρτες. Η δεύτερη είναι όταν, και η χειρότερη όλων, είναι όταν μας στέλνουν μηνύματα ότι κλειδώθηκε η ιστοτική μας κάρτα, η χρηστική μας, και πρέπει να βάλουμε τους κωδικούς μας για να ξεκλειδωθεί και οτιδήποτε άλλο. Και η τρίτη είναι όταν πολλές φορές παραγγέλνουμε ένα προϊόν και δεν έρχεται ποτέ πίσω. Σε όλες τις περιπτώσεις θέλει ιδιαίτερη προσοχή να ελέγχουμε τις ιστοσελίδες που παραγγέλνουμε, να ελέγχουμε το περιβάλλον, να βλέπουμε τα σχόλια, είναι πολύ σημαντικό τα σχόλια, δηλαδή δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
Και από εκεί και πέρα, εάν κάτι συμβεί, αμέσως το αναφέρουμε στην τράπεζα και κινούμαστε και νομικά πολλές φορές. Και στο, όσον αφορά λοιπόν τους κωδικούς στο e-banking, και στο, σε καμία περίπτωση ποτέ δεν δίνουν τους κωδικούς. Είναι τόσο απλό, τόσο παιδικό και τόσο συνηθισμένο. Πρέπει λίγο να το καταλάβουμε αυτό. Βέβαια, το προηγούμενο διάστημα είχαμε την περίπτωση του μαϊμού φαρμακοποιού, του μαϊμού λογιστή και τώρα έχουμε και κατά κάποιο τρόπο του μαϊμού διοικητή της αστυνομίας με απατεώνες να προσποιούνται και να λένε «Είμαι διοικητής». Έχει χτυπήσει το παιδί σου ένα μωρό, έχει χτυπήσει, έχει προχωρήσει ένα τροχαίο συμβάν και πρέπει να πληρώσεις. Ναι. Τώρα ξέρετε, η φαντασία, τώρα το απατεώνα δεν μπορεί να είναι, είναι ασύλληπτη. Παλιότερα είχαμε, μάλιστα στέλνανε και ένα ιό, να θυμίσουμε, ότι σου κλείδωσε το ολόκληρο υπολογιστή, ήταν ιός αυτός. Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, και αν δεν δώσει λεφτά, δεν θα σου ξεκλειδώσουμε, και κάτι τέτοια λέγανε. Δηλαδή, έχουν γίνει και χειρότερα στο παρελθόν. Εμείς όμως πρέπει να χαιρόμαστε το διαδίκτυο. Πρέπει να κάνουμε συναλλαγές από το διαδίκτυο. Μπορούμε να τις κάνουμε με την καταβολή. Μπορούμε να τις κάνουμε με πιο προπληρωμένες κάρτες. Να διευκολύνεται η ζωή μας. Δεν λέμε να πάμε στο άλλο άκρο. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελέγχουμε λίγο και τον λογαριασμό μας έρχεται. Αν δούμε ότι υπάρχει πρόβλημα του λογαριασμού, αμέσως να κάνουμε αναφορά στην τράπεζα. Και οι τράπεζες πρέπει να δείξουν περισσότερο ενδιαφέρον, γιατί είναι δικά τους τα προϊόντα αυτά. Δηλαδή δεν είναι ούτε δικό μας θέμα, ούτε δικό σας να ουσιαστικά αυτό κάνουμε, να εκπαιδεύουμε τον κόσμο στο πώς να προσέχει τους κωδικούς του και οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι προϊόν της τράπεζας στο e-banking και θα έπρεπε η ίδια τράπεζα να έχει δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να έχει εκπαιδεύσει όλους τους χρήστες της. Αυτό πρέπει να έχει γίνει σε μια νόμιμη πολιτεία. Δυστυχώς δεν γίνεται αυτό και κάθε τόσο μπαίνουμε εμείς στον κόπο. Πέρα από τις συμβουλές που δώσατε, το νούμερο ένα, η πρώτη κίνηση, μόλις κάπως διαπιστώσει ότι έχει πέσει σε αυτό το τρυπάκι και είναι θύμα μιας κατάστασης με πρωταγωνιστέρα απατεώνα, τι πρέπει να κάνει, η πρώτη κίνηση, πού πρέπει να απευθυνθεί ο κάθε άνθρωπος που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή? Καταρχήν να τονίσουμε ότι όλοι μας στη ζωή μας τουλάχιστον δύο φορές θα πέσουμε θύματα της πιο απλής απάτης. Αυτό είναι στατιστικό. Άρα λοιπόν δεν θα νιώσει ντροπή. Αυτό που πρέπει να κάνει άμεσα είναι να απευθυνθεί, εάν έχει να κάνει με θέματα τράπεζας, κατευθείαν στην τράπεζα και να μπλοκάρει οτιδήποτε στοιχείο υπάρχει. Και προφανώς και στην αστυνομία να καταγγείλει το γεγονός. Μη φοβόμαστε, μπορούμε να καταγγείλουμε τα γεγονότα και πολλές φορές δικαιώνονται οι άνθρωποι αυτοί. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κορμά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Αυτό που λέμε κάθε φορά, όσο περισσότερο ανοίγουμε και αναφερόμαστε σε ένα θέμα, τόσο περισσότερο θα αγγίξει, κάτι θα μείνει στο τέλος και ως τηλεθεατές μας. Να είστε καλά. Μακάρι, να είστε καλά. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε θερμά.